Η Μαρία Μπεκατούρ βρέθηκε χθες το βράδυ από την κουζίνα στη Πασαρέλα για να παρουσιάσει την επίδειξη νηφικών της γνωστής σχεδιάστριας Όλγας Καραβερβέρη. Και ωραία η επίδειξη και η δημιουργία της κυρίας Καραβερβέρη που είναι φίλη μου και την εκτιμώ. Κοιτάξτε τι ωραία λωρίδα που κάνει η Μαρία. Τη βλέπετε? Εντάξει, ναι. Αυτό θέλουμε. Γιατί δεν παρακολουθείτε τη λωρίδα μου? Η Μαρία Μπεκατούρου απάντησε και στις αρνητικές κριτικές που δέχεται το MasterChef Junior από τους τηλεκριτικούς και πρόσφατα και από τον ηθοποιό Κώστα Κόκλα. Γενικά καλό είναι τα παιδιά να τα κρατάμε σε μια απόσταση όσο είναι παιδιά ακόμα από τη δημοσιότητα, από τα media. Έχουν να χτίσουν την προσωπικότητά τους, να ασχοληθούν με το σχολείο τους, με την οικογένειά τους. Καλά είναι να μην τα εκμεταλλευόμαστε. Δεν μπορούν όλοι να το αποδέχονται. Λογικό είναι. Σας στεναχωρεί αυτό? Ποιο? Κάποιες αρνητικές αντιδράσεις. Όχι, ειδικά όταν λέγεται από έναν τόσο σπουδαίο άνθρωπο, όχι καθόλου. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω, δεν θέλω να πω τίποτα. Μπορεί να περνάνε πάρα πολύ καλά τα παιδιά εκεί και να το ευχαριστούνται που είχε τι να πω. Δοκιμασές. Καλό είναι. Ναι, ήθελα λίγο παραπάνω αδάνεια. Έβαλες. Αγαμέμνο να είσαι ευχαριστημένος. Τα παιδιά δείχνουν να το ευχαριστούνται όλο και περισσότερο σε κάθε επεισόδιο. Ο Κοσμάς Βίδος από την άλλη στην εφημερίδα Το Βήμα πιστεύει ότι τα παιδιά δεν έχουν θέση σε τέτοια παιχνίδια. Γιατί ένας δεκάχρονος πρέπει να μάθει να παρασκευάζει χταπόδι με μους από μπατζάρια και αβογκάντο? Μήπως να απολάμβανε πρώτα το κέικ της μαμάς και μετά όταν ενηλικιωθεί να περάσει τα δύσκολα εξειζητημένα της κουζίνας? Ο τηλεκριτικός? Καθόλου. Ο κάθε άνθρωπος είναι σε κάποιο πόστο για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, έχει την άποψή του, όπως και εμείς έχουμε τη δική μας άποψη για κάποιους ανθρώπους. Μέχρι στιγμής βέβαια το MasterChef Junior πηγαίνει πολύ καλά σε τηλεθέαση και τα παιδιά και οι γονείς τους δείχνουν να το απολαμβάνουν. Για πάμε όλοι μαζί! Κανονικό το MasterChef, με τους μεγάλους θα το κάνατε, θα το τολμούσατε? Δεν το ξέρω, εγώ είμαι της άποψης ότι δεν πρέπει να τα κάνουμε όλοι. Μόνο η Σινατσάκη πιστεύει ότι είναι η βιονική γυναίκα της TV και θέλει να πιάσει όλα τα πόστα. Η Μαριάννα